Χαιρετώ όλη την παρέα. Στο σημερινό μας βίντεο θα κάνουμε μια δοκιμή ενός καπνού που μας ήρθε από την Γερμανία και πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι για την εταιρεία Fumari. Βέβαια η καταγωγή του συγκεκριμένου καπνού δεν είναι από την Γερμανία, μας έρχεται από την Αμερική και πιο συγκεκριμένα από το San Diego της Καλιφόρνια. Για να ανοίξουμε τη συσκευασία, να δούμε, έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο έτσι σαν φάκελος. Και μέσα συναντάμε έτσι ένα διαφημιστικό σποτάκι της εταιρείας με ένα alpaca ball το οποίο είναι σε συνεργασία με την εταιρεία Fumari και πάνω έτσι με μεγάλα γράμματα μας γράφει ότι αν θα ήταν καλύτερο θα έπρεπε να είναι παράνομο, οπότε θεωρούν ότι είναι η καλύτερη ποιότητα καπνού. Εσωτερικά περιέχει δύο φακελάκια των 100 γραμμαρίων, εμείς βέβαια το ένα το έχουμε καπνίσει ήδη και φυλάξαμε ένα τελευταίο έτσι για να το δοκιμάσουμε εδώ για σας. Οπότε ας φέρουμε το πυλινάκι μας της ρώσικης εταιρείας Silver Sloan, το πυλινάκι μας και το καρφάκι μας. Όπως πάντα ανακατεύουμε καλά πρώτα τον καπνό μας και παίρνουμε έτσι κάποιες μάζες με το πυλινάκι μας και τις τοποθετούμε έτσι χύμα μέσα στο φάνελ το μπολάκι μας και στη συνέχεια με το ποκεράκι μας, με μια καρφίτσα θα κάνουμε την ανακατάταξη του καπνού, θα κλείσουμε τυχόν τρυπίτσες όπως έχουμε δείξει έτσι και σε προηγούμενα βίντεο. Νομίζω αυτή η ποσότητα είναι ικανοποιητική. Όπως βλέπετε ο καπνός είναι ξανθός, είναι η Blonde Leaf σειρά της εταιρείας Fumari και μάλιστα τώρα τελευταία έβγαλε και μια Dark Leaf σειρά με μαύρο καπνό την οποία περιμένουμε έτσι με ανυπομονησία να τη δοκιμάσουμε να δούμε τι άποψη θα έχουμε και για αυτή, πώς θα μας φανεί. Λοιπόν και αφού κάναμε το pack μας τοποθετούμε δύο καρβουνάκια πάνω στο καλούπι μας και επιστρέφουμε. Και αφού βάλαμε τα καρβουνάκια μας μέσα στο καλούπι, περιμένουμε 5 λεπτάκια έτσι για να πάρουμε τις πρώτες μας τζούρες. Λοιπόν, και αφού περάσαμε περίπου 5 λεπτάκια, πάμε να πάρουμε τις πρώτες τζούρες μας. Κάνω εγώ εδώ πέρα το κόλπο. Φυσάμε και βλέπουμε ότι καπνίζει προς τα πάνω. Και είμαστε κομπλέ. Ωραίος, ωραίος. Για να δοκιμάσει κάποιος άλλος και θα πω στο τέλος την άποψή μου. Γεια, Ελένη Αντρέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς φαίνεται. Τι κάνεις εδώ πέρα. Φουμάρι. Τι κεφάλι μου. Καρή μια ξανάδα. Α, σε τι κεφάλι του στρώσαμε. Στο Silver Sloan, ρώσικο. Τι πολιτικό τι είναι. Είναι γύρω στα 17 γραμμάρια στον Δερή περίπου. Σε ρίγκα κούκα φυσικά, έτσι επιλέξαμε αμερικάνικα. Και τι στρώσαμε έπαιξε πέρα. Κάναμε στον Δερήμου σε λαθρός over λόγω του συγκεκριμένου πύλινου αντέξει θερμοκρασία, έχει χοντρά τυχώματα. Οπότε με δύο καρβουνάκια θα ήταν κομπλέ. Ενδεικτικά εξαντλεί. Καλό είναι να στρώνεται ακριβώς στον Δερήμου και λίγο άντε. Λίγο ευαίσθητη έτσι. Είναι λίγο ευαίσθητη. Παρ' όλα αυτά το συγκεκριμένο πύλινο μπορούσε να απεξέλθει με αυτό το στρώσιμο. Πώς σου φαίνεται. Εντάξει, είναι λίγο βαρελιάκι. Έχει έντονο άρωμα. Είναι πιο δυνατά. Έχει έντονο άρωμα. Ναι, μέχρι ντουμάνι. Ωραία, πώς πέρα. Πάρε τη ζούρα. Πώς σου φαίνεται, Αντρικό. Εντάξει, έχει έντονο άρωμα, αλήθεια είναι. Από βαρύτητα. Σχετικά
Ελαφρύ προσμαρί μπορώ να το πω, δεν ξέρω ακόμα αν φταίει, το αφήσαμε λίγο παραπάνω. Εντάξει, το αφήσαμε ένα λεπτάκι παραπάνω λίγο να ανάψει, μπορεί και γι' αυτό. Είναι λίγο γλυκόπικρο σαν γεύση, αλλά είναι απολαυστικό, πιστεύω ότι... Ουσιαστικά το μίξ στο Caribbean Sonada είναι καρύδα, ανανάς και ρούμι. Είναι σαν πινακολάδα, με αυτό που φταίει. Οπότε σου βγάζει και λίγο την πικρίλα στο τέλος από το ποτό. Λίγο στην επίγεια, στη γλώσσα σου βγάζει λίγο την πικρίλα. Αλλά γενικότερα είναι πολύ ευχάριστο. Από το ντουμάνι. Από το ντουμάνι δεν το κοιμάσαι ακόμα. Κάνε, ζουτσά. Όχι, πολύ μικρό. Δεν θα το δούμε και στη διάρκεια πώς θα κρατήσει. Ναι, εντάξει, θα κάνουμε λίγο να προχωρήσουμε το βίντεο. Όπα, βλέπω είσαι και κολπατζής. Ωραίος. Θες να κάνουμε ένα tutorial εδώ για τα παιδιά, έτσι να δείξεις κάποια βασικά πράγματα. Φυσικά, γιατί όχι. Πώς να κάνουμε την κλάση. Να μας πούνε σχόλια. Να μας πούνε στα σχόλια, φυσικά, αν θέλουν να ακολουθήσει ένα βίντεο με... Με ένα tutorial, βασικό tutorial. Ναι, ένα βασικό δεν σου να κάνω πια τρελό. Εντάξει, εσύ άμα ξέρεις κάτι έξτρα, επειδή μου κάνεις, έχω δει εγώ κι άλλη φορά κάτι με τα χέρια έτσι αλλιώς, να τα δείξεις. Υπάρχει ποικιλία τρόπο. Ωραία, να δείξουμε τα βασικά θέματα και να κάνεις εσύ ένα demo έτσι, να σε παρουσιάσουμε. Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε να πούμε για το φουμάρι. Από μένα. Ικανοποιημένο. Τέλο. Ωραία. Άρα και να πάω και να το πίσω μόνο. Κάτσε να δοκιμάσει το Θοδωρή. Θοδωρή. Γεια, έλα. Κάτσε να δω λίγο πρώτα να το λιστάρω. Χαιρετώ όλη την παρέα. Είπαμε, αυτό το λέμε εγώ. Λάθος. Χαιρετώ την υπόλοιπη παρέα που δεν έχει χαιρετήσει ο Μίτσος. Ο Άρη εδώ, γενικά δεν έχω μείνει ευχαριστημένος πολλές φορές. Τι έχεις δοκιμάσει? Θα τα πούμε, έχω δοκιμάσει Blue Muffin. Ωραία, και δεν σου άρεσε? Έχει μια χαρακτηριστική πικρίλα η φουμάρι στο τέλος. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι τρομερό, δηλαδή δεν έχει μία γερμανικού. Okay. Έτσι. Θα δούμε, έχει ωραίες γεύσεις πάντα. Έτσι. Για πάρε δύο δοσπιζούρες έτσι να μας πεις και για το συγκεκριμένο μίξ. Στο ντουμάνι δεν είναι πάει ποτέ πίσω. Εντάξει, έχει το ντουμάνι. Έχει το ντουμάνι του. Πάντα βέβαια με κατάλληλο πακ. Εννοείται και παίζει ρόλο και το πύλινο, παίζει ρόλο. Εντάξει, οκ. Και με δύο κάρτε να πέσουμε. Ήπιο καπνό, δεν είναι αρκετά βαρύ. Ελάχιστο, ναι. Ωραίο, ωραία γεύση. Έχει εμένα δεν με ευχαριστεί το. Σε καλά επιπλέον. Με χαλάει επιπλέον στο τέλο. Αυτό πέρα από το ντουμάνι, έχει ετοιμάσει κάτι άλλο τη εταιρεία. Έχω δοκιμάσει μια φορά το cinnamon latte, νομίζω. Πώς λέγεται. Ναι. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό νομίζω. Και εκεί δηλαδή. Μπορεί κάποια ίσως εξαιρεσία του καπνού είναι αυτό σε πρώτο στάδιο. Δεν ξέρω πού το χάνει. Δεν είναι θέμα γεύσης, νομίζω. Εντάξει, δεν έχω δοκιμάσει και πάρα πολλές γεύσεις. Εντάξει, οκ, δεν είναι και τόσο... Ναι, δεν είναι μεγάλη τέτοια. Έχει ένα χαρακτηριστικό, οκ, εντάξει. Πολύ καπνό που είναι κάποιο χαρακτηριστικό. Εντάξει, ναι. Γενικά θα το κάνουμε σε μια στο τόσο γιατί μου φαίνεται ευχάριστο. Μπορεί να μην τρελαίνεσαι, αλλά σου φαίνεται ευχάριστο. Καπνίζεται ευχάριστα, είναι καθαρά καλοκαιρινό. Έχει μια. Έχει αυτή την πικρίλα στο τέλος, αλλά έχει και μια έτσι ξυνήλα, ας πούμε, αυτό που βγάζει το ποτό το... από το ρούμι, ας πούμε. Ναι. Γλυκό μίξ. Ωραίο. Εντάξει, ίσως μυρίζει πιο ωραία από ό,τι καπνίζεται. Μυρίζει πιο ωραία, δηλαδή το στούντιο όλο εδώ μέσα με τη μία μύρισε πολύ ωραία. Όχι. Καπνίζεται ευχάριστα, εντάξει. Εμένα δεν με ικανοποιεί αυτή την. Δεν είναι τόσο άγχος, ναι. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, αν σου προσφέρανε σε ένα καφέ έξω, θα το καπνίζει ευχάριστα. Να κάνει μια ωρίτσα με το πάνι σου. Ίσως όντως με το ποτό δίπλα, σε μια παραλία έτσι, δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι. Θα πει και ο specialist εδώ την άποψή του τελικά. Όχι, εγώ όσο είπατε και δύο συμφωνώ. Με πάνω στην πιάτα θα είναι αρκετά, μπορώ να πω. Σίγουρα. Και ίσως και με. Να κάνει και ωραίο συνδυασμό επειδή είναι έτσι ελαφρύ, με ένα ελαφρύ να επιπλέον που έχει ελαφρύ τράβημα, τόσο με το ρίγκο. Αλλά είπαμε αμερικάνικα σήμερα, πλην του πόλ, μάλλον. Ναι, είπαμε να παίξουμε αμερικάνικα, απλά λίγο πάνω το χάσαμε. Πλέσαμε με Ρωσία, λέω ότι κομμάτων. Ναι, εντάξει, δεν έτσι λίγο να μην έχουμε πολύ overhead. Δεν πειράζει, είναι. Καπνίζεται ευχάριστα. Και με άποψή μου είναι ότι εντάξει, εγώ δεν καπνίζω γενικά ξανά το τελευταίο διάστημα, κάνω dark lift, παρ' όλα αυτά είναι ελαφρύς, ευχάριστος, έχει ωραίο κόψιμο, καλή υγρασία, ούτε πάρα πολύ ζουμερός όπως τα περισσότερα γερμανικά που κολυμπάνε. Δεν βγάζει τόσο πολύ τη χημεία, βγάζει την πικρίλα που λες.
Ισχύει, ίσως βέβαια η συγκεκριμένη γεύση είναι και λόγω του ποτού που λέμε. Ναι, μπορεί. Το ρούμι, ας πούμε, που έχει πίνα κολλάδα σαν κοκτέιλ. Παρ' όλα αυτά, θα το σύστηνα σε κάποιον. Κάτι εναλλακτικό, ακριβώς καπνός, ναι. Στη Γερμανία. Εντάξει, τώρα δεν συγκρίνουμε με την Ελλάδα, με τα φορολογικά και αυτά. Ναι. Μιλάμε στη γερμανική αγορά σχετικά, εντάξει, στην Αμερική είναι ακόμα φθηνός. Ναι, εντάξει, αφού εκεί παράγεται, τα πάμε, εντάξει. Okay. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει τόσο πολύ σχέση. Είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, έχει εμπειρία στη γερμανικά καπνά, θα ήταν καλό να δοκιμάσει. Είναι έτσι. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Να πάρει μία-δύο γευσούλες. Ναι. Έτσι, ναι. Έτσι, δηλαδή και από τα πιο ας πούμε, έτσι, ευχάριστα καλοκαιρινά και τέτοια τα γερμανικά είναι λίγο πιο βαρύ, είναι λίγο πιο έντονο η γεύση. Είναι ευχάριστο. Είναι ευχάριστο. Και νομίζω και με λίγο μέντα, με λίγο πάγο ή όπως λες με ένα κοκτέιλ θα ήταν ένας πιο ολοκληρωμένος συνδυασμός. Εντάξει, αυτά νομίζω είχαμε να πούμε. Για την εταιρεία Fumari. Θα ακολουθήσει κάτι άλλο. Ναι, σε επόμενο βίντεο λέω να κάνω βίντεο και τα παιδιά, αν θέλουν στα σχόλια να μας γράψουν τι καπνό θα θέλουν να δοκιμάσουν, αν δεν έχουμε και εμείς την διάθεσή μας. Οπότε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe, πάτε το καμπανάκι να σας έχετε ειδοποιήσει για όλα μας τα νέα βίντεο. Και μην ξεχάσετε στα σχόλια, γράφετε τι επόμενο θέλετε να δοκιμάσουμε από καπνό, από ναργιλέ, από πόλη, γενικά ό,τι θέλετε να κάνουμε review. Κάποια ιδέα θέλω να δω, οτιδήποτε. Ναι, κάτι νέο, κάτι πρωτοπόρο. Να και εδώ ήρθαν τα παιδιά έτσι να με βοηθήσουν. Θα κάνουμε και με τον Αντρέα, όπως είπαμε και νωρίτερα, το tutorial με τα κυκλάκια. Αν σας αρέσει, σας γράψω, αν συμφωνείτε. Οπότε, και τα καλύτερα έρχονται. Οπότε καμπανάκι, να μην το χάσουμε. Καμπανάκι, έτσι. Θέλω. Χαιρετώ. Καλά τη μάνια σε όλους.